Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ιστορία της εναλλαγής των αστικών κυβερνήσεων αποδεικνύει ότι παρά τις όποιες δευτερεύουσες διαχειριστικές διαφορές και τις κινήσεις εντυπωσιασμού, συνεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική και η υλοποίηση των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της στρατηγικής σύμπλευσης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων με βάση τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό διαπιστώνεται και σήμερα στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις. Τι έχουμε στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής? Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε σημεοφόρος στην προώθηση των ευρωατλαντικών σχεδιασμών, αναβάθμισε τη βάση της Σούδας, δημιούργησε νέες στρατιωτικές βάσεις. Πραγματοποίησε την πρώτη φάση του στρατιωτικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, συμφώνησε με τις επικίνδυνες αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέγραψε την Ευρωατλαντική Σκοπή Συμφωνία των Πρεσπών και έχει ρίξει τη χώρα μας στο λάκκο των σκληρών υπεριαλιστικών ανταγωνισμών στα Βαλκάνια. Δυνάμωσε τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ, που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό και αποτελεί αιχμή του δόρατος σε ενδεχόμενη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί που παρουσιάζουν την Ελλάδα ως εξαγωγέα σταθερότητας είναι αβάσιμοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης κατέκτησε τον τίτλο του γεωστρατηγικού Μεντεσέ, που απένειμε ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ στην προηγούμενη κυβέρνηση. Διατηρεί η Νέα Δημοκρατία το σύνολο των επικίνδυνων επιλογών, δεσμεύεται για νέες παραχωρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και διαπραγματεύεται με τους Αμερικάνους την αναβάθμιση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Η κυβέρνηση έφτασε μέχρι του σημείου να αναγνωρίσει τον αχυράνθρωπο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γκουαϊντό, ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, παρεμβαίνοντας στις εξελίξεις που είναι υπόθεση, μοναδική υπόθεση του βενεζουελιάνικου λαού. Συνολικά, αυτή η πολιτική που έχει δοκιμαστεί τόσα χρόνια βάζει σε μεγάλους κινδύνους το λαό μας και στρέφεται ενάντια σε άλλους λαούς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές και ο εφησυχασμός που καλλιεργείται είναι εκτός πραγματικότητας. Η τουρκική αστική τάξη ανταγωνίζεται με την ελληνική και κλιμακώνει την επιθετικότητά της με κίνητρο τα στρατηγικά της συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Με την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ αμφισβητεί και παραβιάζει τα ελληνικά σύνορα, δημιουργεί γκρίζες ζώνες, έχει στοχοποιήσει το Καστελόριζο. Παζαρεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ρώσικο πυραυλικό σύστημα S-400 και όποιος πανηγυρίζει για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το αμερικάνικο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 βλέπει μόνο το δέντρο και όχι το δάσος, γιατί το παζάρι είναι βαθύτερο. Η Τουρκία είναι η δεύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ, που θα προσφέρει πολλά ανταλλάγματα για να εμποδίσει τη ρώσικη επιρροή, και τα ανταλλάγματα αυτά αφορούν ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αφορούν τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Κανείς δεν μπορεί να αποκρύψει τα αμερικανονατοϊκά εγκλήματα. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο έγινε από νατοϊκή δύναμη με την κάλυψη των Αμερικάνων και των Βρετανών. Η κατοχή διαιωνίζεται και προετοιμάζεται η διχοτόμηση του νησιού, η λύση των δύο κρατών στα χνάρια του σχεδίου Ανάν. Τα τουρκικά γεωτρύπανα καταπατούν την ΑΟΣ της Κύπρου, δημιουργούνται τελεσμένα και τα μέτρα που αποφάσισε το πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για ξεκάρφωμα. Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται είναι ψεύτικες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την Τουρκία ως στρατηγικό σύμμαχο,
έχει εμπορικές σχέσεις που ξεπερνούν τα 154 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γερμανία και η Γαλλία τοποθετούν δισεκατομμύρια σε επενδύσεις και πουλάνε οπλικά συστήματα. Ο υπεριαλιστικός ανταγωνισμός οξύνεται. Οι πολεμικές και θερμές εστίες στον πλανήτη πληθαίνουν. Η φτώχεια και η προσφυγιά επεκτείνονται και ό,τι και αν ισχυριστούν οι απολογητές του καπιταλισμού, το σύστημα γίνεται πιο επιθετικό και επικίνδυνο. Τα καλέσματα για εθνική ενότητα και συνένεση αποσκοπούν στην υποταγή των εργαζομένων, στα συμφέροντα του κεφαλαίου και των υπεριαλιστικών ενώσεων. Η πολιτική του ΚΚΕ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ούτε υποταγή, ούτε τυχοδιοκτισμοί, αλλά ενίσχυση της πάλης του λαού μας και της κοινής πάλης των λαών, ενάντια στην εκμετάλλευση, στους υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Κατά της εμπλοκής της χώρας για να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις και να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από τις υπεριαλιστικές λικοσυμμαχίες με το λαό κυρίαρχο. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που επιβάλλεται να μελετήσουν καλύτερα οι εργαζόμενοι, γιατί με την εργατική λαϊκή πάλη και την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό, θα ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και το χτίσιμο αμοιβαία εποφελών σχέσεων ανάμεσα σε κράτη και λαούς.